Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκεστε όλοι εδώ σήμερα στη σημερινή βιοπαρουσίαση. Κύριε και κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσω να παρουσιάσουμε όλοι εδώ το πρωτόλιό μου έργο σχετικά με τις ταυτότητες των καλλιτεχνών υποψήφιων εκπαιδευτικών οικαστικών. Θα ήθελα πριν να προχωρήσουμε στην παρουσίαση, στις συγκεκριμένες παρουσιάσεις, να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή. Την γνωρίζω από τα παλιά ως μαθήτριά της, την ξανασυνάντησα στον ακαδημαϊκό χώρο μετά από κάποια χρόνια και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η κυρία Ηλιάδου Τάχου, θα έλεγα ότι έβαλε το πρώτο επιστημονικό λιθαράκι ως καθηγήτριά μου λίγο πριν το ξεκίνημα των φοιτητικών μου χρόνων. Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί της τα τελευταία χρόνια ξανά και σε ακαδημαϊκό και σε επιστημονικό επίπεδο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώγα, κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ζωγράφο, για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκδήλωση. Τον προσυνάντησα στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής μου πορείας, όταν για πρώτη φορά μπήκα μέσα σε πανεπιστημιακά έδρανα, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ως διδάσκουσα, και θυμάμαι πάντα να εργάζεται με πάθος για την τέχνη και την επιστήμη, αλλά και για την αυτονομία και την ανάπτυξη της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας. Ευχαριστώ την κυρία Ελένη Χοντολίδου, που ζητά συγγνώμη, αλλά για λόγους ασθενείας δεν μπορεί να παραβρίσκεται εδώ σήμερα, που αποτέλεσε και αποτελεί τη μεντόρισά μου, την επιστημονικό υπεύθυνη του μεταπτυχιακού μου έργου, σε όλη τη διάρκεια της μαθητείας μου είναι δίπλα μου και με καθοδηγεί. Ευχαριστώ τους γονείς μου για την αγάπη τους και τη διαρκή συμπαράστασή τους, τον σύντροφό μου τον Πέτρο Γιούρση και την κόρη μου την Εύα, επειδή υπάρχει και στην οποία αφιερώνω το βιβλίο μου. Τέλος, ευχαριστώ τον κύριο Παναγιώτη Ιωάννου και την κυρία Ρένα Κουρεμένου για τη φιλοξενία, το ξενοδοχείο Φέδων, τους δημοσιογράφους και κυρίως τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η σημερινή εκδήλωση. Σε αυτό το σημείο, καλώ τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού, κύριο Χρήστο Παρδάκα, να κάνει ένα χαιρετισμό. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι φορέων, κύριε Διευθυντά, δευτεροβάθμιας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί, η τιμή είναι δική μας και εγώ προσωπικά, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον αυτοί με τους οποίους είχα την ευκαιρία συνομιλήσω πριν έρθω εδώ, εκφράζουμε τη δική μας τιμή και χαρά για τη σημερινή πρόσκληση. Για το βιβλίο δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Δεν είχα την ευκαιρία να το έχω στα χέρια να το μελετήσω την αυτοβιολόγη. Είμαι όμως βέβαιος ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύγγραμμα και η βεβαιότητα αυτή πηγάζει από τα χαρακτηριστικά της συγγραφέως. Μια προσωπικότητα πολύπλευρη, μια γυναίκα με πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει και μια εξαιρετική επιστήμονας. Όλα αυτά με οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα που κατέθεσα προηγουμένως. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια, την οποία όλοι αξίζουμε να διαβάσουμε και να προωθήσουμε. Το τρίτο της ευκαιρίας θα ήθελα να σας καλέσω όλους μετά την εκδήλωση του οποίου θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, στην αίθουσα πολλαπλών κρίσεων του Δήμου Φλόρινας, σε μια παράσταση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω να παρακολουθήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση. Όπως προανέφερα,
ανέφερα, η καθηγήτρια κυρία Ελένη Κοντολίδου λείπει σήμερα λόγω και λόγω συνήθεια, ωστόσο μας έστειλε το κείμενό της και θα ήθελε να ακουστεί. Ευχαριστώ πολύ την Ρένα του Κουρεμένου. Θα παρουσιάσει το κείμενό της εκ μέρους της, είναι διευθύντρια του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Φλόρινας και υποψήφια διδάκτορ τοπικής ιστορίας και ιστορίας της εκπαίδευσης. Ρένα, ο λόγος σε σένα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί έφηβοι, λόγοι ανωτέρας βίας με κρατούν σήμερα μακριά σας. Η Έφη έκανε τις εγκύκλιες σπουδές της στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το μεταπτυχιακό της δίπλα στον αγαπητό και πρόωρα χαμένο συνάδελφο Σοφρόνη Χατζησαβίδη. Πέρασε τη δύσκολη διαδικασία αξιολόγησης και εκπώνησε μαζί μου τη διδακτορική της διατριβή με πρόγραμμα PNED. Καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός, εικαστικών και τα δύο. Η διαπραγμάτευση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Μία μελέτη περίπτωσης. Αυτό είναι το θέμα. Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι σχολές καλών τεχνών ήταν αδιανόητο ότι έβγαζαν εκπαιδευτικούς. Η ταυτότητα και μάλιστα η επαγγελματική είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και είναι αντικείμενο πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια σε άλλους χώρους και άλλες σχολές. Είναι οι σχολές καλών τεχνών σχολές που βγάζουν καλλιτέχνες ή εκπαιδευτικούς και πώς αισθάνονται την ταυτότητά τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Το θέμα έχει πρωτοτυπία, τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο και θα τολμούσα να πω ότι είναι και ένα θέμα ταμπού. Ήταν τουλάχιστον μέχρι να αρχίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της σχολής καλών τεχνών να βρίσκουν δουλειά στην εκπαίδευση. Η ιδέα της ΕΦΗΣ είναι πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη, όπως θα δείξω παρακάτω. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και ερευνητικό μέρος, και σε 9 κεφάλαια. Στην εισαγωγή η ερευνήτρια ξεκαθαρίζει τη στοχοθεσία της έρευνάς της. Η συγγραφέας, πατώντας πάνω στις παιδαγωγικές της σπουδές και εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις της για την υποκειμενικότητα που εξέτασε με υποδειγματικό τρόπο στη διατριβή της, μας προσφέρει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεμάτων, τα οποία υπόσχεται ο φιλόδοξος τίτλος της εργασίας της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται συστηματικά τα προγράμματα σπουδών των Σχολών Καλών Τεχνών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας και γίνεται μία σύγκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, η συγγραφέας συζητά την έννοια της υποκειμενικότητας σε σχέση με τους καλλιτέχνες, επιχειρώντας να ανασκευάσει τους μύθους, εξετάζοντας τον όρο της δημιουργικότητας, τους όρους της αγοράς, εργασίας και αντιπαραθέτοντας το λόγο των καλλιτεχνών με το λόγο των εκπαιδευτικών καλλιτεχνών. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας των καθηγητών τέχνης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατασκευή της ταυτότητας των καθηγητών τέχνης και η διαπραγμάτευση αυτής της ταυτότητας. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας είναι πολύ χρήσιμο, καθώς παρουσιάζει συνοπτικά και με καθαρό επιστημονικό λόγο τα ζητήματα που καλό είναι να λάβουν υπόψη τους οι συνάδελφοι στις σχολές καλών τεχνών. Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό μέρος, η ΕΦΗ από πολύ νωρίς έδειξε την αδυναμία της στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και συγκεκριμένα στην ανάλυση λόγου που χρησιμοποίησε στη διατριβή της και μάλιστα την εξέλιξε σε σημαντικό βαθμό κάνοντας χρήση της σημειωτικής μεθόδου. Πήρε με υπευθυνότητα ανοιχτές συνεντεύξεις από φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Καλών Τεχνών Δυτικής Μακεδονίας και μέσω της ανάλυσης λόγου προχωρεί στα κεφάλαια 6-8 στη συζήτηση και θεματοποίηση των απαντήσεών τους. Βασική διαπίστωση της έρευνας αποτέλεσε ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσδιορίζουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με αναφορές στις σπουδές τους, στην ήδη ή μελλοντική αμοιβόμενη εργασία τους ως καλλιτέχνες και στο χώρο που αφιερώνει ή μελλοντικά θα αφιερώνει στην τέχνη του, είτε απασχολείται ως καθηγητής εικαστικών σε σχολείο, είτε όχι. Στην περίπτωση των υποκειμένων της έρευνας, κάποιοι φοιτητές και φοιτήτριες κατασκευάζουν την ταυτότητά τους, παράγοντας μια μεταβλητότητα στην εκφορά των αναφορών τους. Από την άλλη πλευρά, φοιτητές εκφέρουν ένα λόγο βεβαιότητας σχετικά με τη θέση τους ως καλλιτεχνών ή καθηγητών τέχνης.
Επιπλέον, μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας των φοιτητών και φοιτητριών, η οποία μάλιστα δεν συζητιέται εμφατικά τουλάχιστον στη σχετική βιβλιογραφία, είναι τα ωφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από τη συναναστροφή τόσο με τους διδάσκοντες καθηγητές, όσο και με τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές τους που ονοματίζουν ως καλλιτέχνες. Ο εκπαιδευτικός προσδιορισμός και ο προσδιορισμός της ενσωμάτωσης σε ομάδες και η αναγνώριση από τους συναδέλφους της καλλιτεχνικής κοινότητας συντελούν στον αυτοπροσδιορισμό του καλλιτέχνη ως καλλιτέχνη και στην κατασκευή της καλλιτεχνικής ταυτότητας. Άλλωστε, οι κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις, οι επιλογές μας, οι κοινωνικές και αυτές τις κοινωνικές και παιδαγωγικές επικοινωνιακές πρακτικές κατασκευάζουν και αναδομούν την ταυτότητα. Σε αυτές τις κοινωνικές, παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές επιδράσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο λόγο τους οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα. Η καλλιτεχνική αυτή ζήμωση που πραγματοποιείται στον χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά και έξω από αυτόν, λειτουργεί ευεργετικά τόσο στην απόκτηση γνώσεων και καλλιτεχνικών εμπειριών, όσο και στη διέγερση της καλλιτεχνικής έμπνευσης και την αποκριστάλλωση μιας μελλοντικής καλλιτεχνικής ή επαγγελματικής προοπτικής. Σε ό,τι αφορά τη σημασία της έρευνας. Στο ένατο κεφάλαιο, ο συγγραφέας συζητά τα ευρήματά της με γλαφυρό τρόπο και προχωρεί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η ερευνήτρια μας έδωσε μια πολύ χρήσιμη εργασία για το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των σχολών καλών τεχνών. Και κάτι παραπάνω. Η εργασία είναι έντιμη, γιατί η μέθοδός της και τα μεγάλα παραθέματα των φοιτητών και φοιτητριών, χαρακτηριστικό της μεθόδου της ανάλυσης λόγου, δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να προχωρήσει στα δικά του συμπεράσματα ή εν πάση περιπτώσει να γίνει και ο ίδιος συμμέτοχος στη συζήτηση. Εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και από μένα το ίδιο. Να πω λίγα πράγματα για τον κύριο Γιώγα, πρωτού περάσουμε στην ομιλία του. Ο Γιάννης Γιώγας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακά στη Νέα Υόρκη. Εκπώνησε διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα το έργο του Στάμος Πορεία Μετασχηματισμού ενός διεθνούς κώδικα σε κώδικα ερμηνείας του φωτός και του τοπίου παιδαγωγικές εφαρμογές. Βρίσκεστε, νομίζω, τοποθετήστε και στις δύο περιπτώσεις. Είστε αρμόδιος να μιλήσετε. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές πολλές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει γράψει κείμενα και βιβλία για τη θεωρία της τέχνης. Ως μέλος πρωτοβουλειών κατά της λογοκρισίας, συνεργάζεται με το National Coalition Against Censorship, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ενώ συμμετέχει στο διαδικτυακό Project File Room. Έχει προσκληθεί ως επισκέπτης καθηγητής και καλλιτέχνης σε σχολές των ΗΠΑ, Νορβηγίας και Ευρώπης. Έχουν γραφεί για το έργο του πολλά άρθρα, έχουν αναπαραχθεί απεικονίσεις του έργου του. Ενώ ακτιθαμένη αναφορά στη δραστηριότητά του κατά της λογοκρισίας έχει πραγματοποιήσει και το International BBC. Για την όλη του δραστηριότητα και το έργο του αξιολογήθηκε ως leading professional on international level. Την εμπειρία του από το διεθνή χώρο ενεργοποίησε και στις πρέσπες ως διδάσκον του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Αττικής Μακεδονίας και οργανώνει σε ετήσια βάση την εικαστική πορεία προς τις πρέσπες από το 2006. Στη διαδικασία αυτή έχει προσδώσει διεθνή χαρακτήρα, είναι γνωστό νομίζω σε όλους, τόσο με τις θεματικές που εισηγείται, όσο και με το οργανωτικό σχήμα που αποτελείται από διεθνείς προσωπικότητες. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το βιβλίο και για τις ιδέες που κομίζει. Θέλω να πω ότι η συνάδελφος, η κυρία Ποντολίδου, ανέπτυξε με εξαιρετική επάρκεια, ήταν άοχα αναμενόμενο αυτό το οποίο είναι, αυτό το, οποίο είναι το τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η σκέψη του βιβλίου και τα διάφορα κεφάλαια. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε μια προσέγγιση αυτού του βιβλίου. Στην αρχή, προσπαθώντας να πω ότι αυτό το οποίο είναι ένα κείμενο, όπως είναι της κυρίας είναι ένα κείμενο το οποίο
όντως αναπτύσσει με επάρκεια επιστημονική και με μία διάθεση να προχωρήσει μέσα σε μία αντικειμενική γνώση και κατανόηση ενός πεδίου. Το πεδίο της τέχνης γενικά είναι πάρα πολύ δεδαλώδες, θα έλεγα, ακόμα και για μας που το ζούμε χρόνια, και είναι ενδιαφέρον κάθε φορά να βλέπουμε πώς άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και σε ενδιάμεσους χώρους το αντιμετωπίζουν, γιατί αυτό μας οδηγεί σε μια μεγάλη αυτογνωσία. Γιατί για να καταλάβει κανείς το ποιος είναι, έχει μεγάλη σημασία και το να ακούει το πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Αυτό θεωρώ για μένα, σαν καλλιτέχνη και σαν διδάσκοντα και σαν έναν άνθρωπο που έχω συνδέσει αυτό το δίπολο, δηλαδή καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός, μέσα στην πρακτική μου τόσα χρόνια, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, αυτό είναι που κόμισε σε μένα αυτό το βιβλίο. Και την ευχαριστώ γι' αυτό. Θεωρώ ότι όντως το ερώτημα, και όπως το θέτει ειδικά προς το τέλος, στην αρχή είναι λίγο πιο τεχνικό το θέμα με τα προγράμματα σπουδών κλπ. Αλλά γρήγορα καταλαβαίνει και η ίδια μέσα σκέψη ότι το θέμα είναι σχεδόν οντολογικό. Γιατί το ερώτημα της τέχνης και όλοι αυτοί με τα οποία ασχολούμαστε με την τέχνη έχουν ετίθεται πάντοτε ένα οντολογικό ερώτημα. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε έναν ορισμό της UNESCO, τον οποίο τον παραθέτησε κάποια στιγμή και ο οποίος μιλάει εδώ ο ορισμός UNESCO, ότι οποιοδήποτε άτομο που δημιουργεί ή προσδίδει μια δημιουργική έκφραση, δημιουργεί ή αναδημιουργεί έργα τέχνης, που θεωρεί ότι η καλλιτεχνική του ή της δημιουργία αποτελεί ουσιώδες μέρος της ζωής του και επιζητά να το αναγνωρίσει ως καλλιτέχνη ανεξαρτήτως αν εμπλέκεται σε εργασιακές ή εταιρικές σχέσεις. Αυτός είναι ο ορισμός του UNESCO, ας πούμε, ένας επίσημος και θεσμικός διεθνής ένα ερώτημα. Αυτό, το οποίο το λέει στην αρχή του κειμένου της, καταλήγει στο τέλος να λέει με πάρα πολύ εύγλο τον τρόπο τον επίσημο ορισμό της ιδιότητας της UNESCO, όπως τον έχει διατυπώσει, απουσιάζει η αναφορά των κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων της υποκειμενικότητας του καλλιτέχνη και φαίνεται να εκφράζουν τα χαρακτηριστικά του καλλιτέχνη με κοινωνικές ευαισθησίες, ταγμένο στην αυτοεξυπηρέτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, έτσι όπως διατυπώνεται από τον John Dewey. Για να ενημερώσω, ο John Dewey είναι ένας μεγάλος βασικά φιλόσοφος, αλλά και εμπλεκόμενος άμεσα με την εκπαίδευση, μεγάλη πηγή έμπνευσης. Είναι συγκινητικό να τον βλέπω, γιατί όταν είχα πάει για το μεταπτυχιακό στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης και δεν το γνώριζα, τότε το πρώτο βιβλίο που μας δώσανε ήταν το Art and Experience του Dewey, και αυτό με συνοδεύει τώρα και στο βιογραφικό μου και στο διδακτορικό μου κλπ. Κάνω εκτενείς αναφορές. Επομένως, τι έχουμε? Έχουμε αυτό το δίπολο μέσα στην τέχνη, το οποίο είναι διαρκές. Και αυτό το βιβλίο της κυρίας Τυπουροπούλου δουλεύει ανάμεσα σε αυτό το δίπολο. Από τη μια μεριά, για παράδειγμα, παραθέτει στην αρχή τα προγράμματα σπουδών, τα οποία, ωραία τα προγράμματα σπουδών, αλλά τα προγράμματα σπουδών, για παράδειγμα, της Φλόρινας, όπως το διαβάζω τώρα εγώ ως μέλος αυτής της κοινωνίας της Φλόρινας και ως διαμορφωτής πολλών από αυτά, όλων αυτών των προγραμμάτων, δεν μπορεί με τίποτα να αποτυπώσει τη Φλόρινα ως τόπο. Τη Φλόρινα ως ένα μέρος, τη Φλόρινα ως ένα χώρο, όπως αντίστοιχα και την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέμε ότι η Φλόρινα, δηλαδή η τέχνη, αυτό που λέει και εδώ πέρα αυτή η αντιπαράθεση που τη φέρει στο τέλος, αναφέρεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, εάν δεν μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, και έτσι και είναι ενδιαφέρον που προχωράει σε αυτή την εξέλιξη σκέψη της Έφης, χάνουμε κάτι από την ουσία της τέχνης. Αυτό σε επίπεδο, ας πούμε, θεσμικό. Παράδειγμα, και μιλάμε τώρα για την εικαστική πορεία προς την Πρέσπα, όταν ξεκίνησα να την κάνω και όταν βρέθηκα στη Φλόρινα, πρέπει να πω κάτι που δεν το λέει το βιογραφικό μου, την καταγωγή μου από τα Γρεβενά. Μεγάλωσα, δηλαδή όλη η οικογένειά μου από τον πατέρα μου από τα Γρεβενά, μεγάλωσα στην Φούστανη και στην Καρατζόβα έξω από την Αριδαία, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε στην Αθήνα και μετά με ένα περίεργο, έτσι καρμικό σχεδόν τρόπο, επιστρέψαμε στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι πορείες των ανθρώπων είναι απρόβλεπτες. Λοιπόν, έχω δηλαδή μια απόλυτη οικειότητα και βιωματική και ουσιαστική με τον χώρο,
της Δυτικής Μακεδονίας και εκείνο που όταν ήρθα εδώ πέρα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε αυτό που λες εσύ εκπαιδευτικοί, δηλαδή καθηγητές ή είμαστε καλλιτέχνες. Αυτό συνδυάζεται ή είναι δύο διακριτοί ρόλοι οι οποίοι ας πούμε πρέπει να έχουν, δηλαδή υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Είναι να πεις ότι είναι, είσαι καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός και είναι ταυτόσιμο. Ένα δεύτερο που μπορείς να πεις είναι ότι είσαι καλλιτέχνης και κάποια στιγμή είσαι και εκπαιδευτικός για να κάνεις μια δουλειά, ας το πούμε έτσι. Και αυτό, όλα αυτά φαίνονται στο βιβλίο της. Απλά λίγο θα το κάνω και λίγο αυτοβιογραφικό για να το προσθέσω. Και ένα τρίτο είναι ότι κάπου αυτά τα πράγματα συνδυάζονται αλλά και κάπου χωρίζονται. Εκεί ακριβώς, για να πω τη δικιά μου την άποψη και βλέποντας και στην εξέλιξη αυτής της πορείας, κατέληξα ότι εάν είναι να κάνεις μια ουσιαστική δουλειά και εκεί πέρα ξανασυναντάς τον Dewey και που λέει για τέχνη ως εμπειρία, μόνο ο τίτλος τα λέει όλα, είναι μόνο αν αυτό το πράγμα είναι ένα κράμα. Είναι μόνο αν αυτά τα κράματα λέμε ένα απολύτως συνδυασμένο σύνολο το οποίο αλληλεπιδρά εσωτερικά και με τον ίδιο τρόπο το εξωτερικεύει εξωτερικά. Αντίστοιχα τώρα και εδώ, βρισκόμενο στη Φλόρινα, αυτό το νόημα έχει ο τίτλος «Η καστική πορεία προς τις πρέσπες» είναι ότι δεν μένουμε στη Φλόρινα, αλλά αναζητούμε έναν εξωτερικό τόπο, προορισμό. Διάλεξα τις πρέσπες. Οι πρέσπες δεν έχει, πέρα από την αξία που μπορεί να έχουν ή όχι, θα μπορούσε να είναι το νυμφαίο, θα μπορούσε να είναι ξέρω, το αμύδιο, θα μπορούσε να είναι τα ορχεία της Τολεμαΐδας, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, θα μπορούσε να είναι η Τάιμα, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από τα μέρη γύρω-γύρω. Χρειαζόμασταν μια έξοδο από τα τείχη της Ακαδημίας. Ακριβώς για να μην πούμε ότι η Ακαδημία, δηλαδή ο κλειστός χώρος, πιθανά για παράδειγμα σε δύο χρόνια, εάν όλα πάνε καλά, να έχουμε ένα εξαιρετικό κτίριο, ίσως το πιο σύγχρονο κτίριο εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Και να έχουμε και την Αγία Όλγα με το καλό. Θεωρώ ότι αυτό είναι ρεαλιστικό και το λέω έτσι και ηρίστο επαρόντο. Θα μας κάνει αυτό καλύτερη σχολή. Επιτρέψτε μου να πω ότι χωρίς να αποτιμώ το ότι είναι καλό να έχουμε το κτίριο, στο επίπεδο του οντολογικού του θέματος δεν θα μας κάνει. Γιατί όπως μας έλεγε και ο Μπέσας, για να θυμηθούμε και τον πρώτο μας πρόεδρο και μέντορά μας σε πολλά σημεία, έλεγε ότι πρέπει να μπορείς και σε μια καλύβα να βρεθείς μέσα σε μια ερημιά, να μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο το θέμα. Και εκεί πέρα μπαίνει είναι το ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της έρευνας, που ξεκινάει πιο θεσμικά και σταδιακά μεταξελίσσεται σε κάτι πιο βιωματικό και αυτό ακριβώς της αφήνει και σαν κείμενο μία τρίτη, τέταρτη, πέμπτη εργασία αργότερα που να οδηγήσει ακριβώς σε αυτή την προσέγγιση. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο μπαίνει σε όλα τα παιδιά. Θυμάμαι ότι όταν είχαμε θυμάμαι τον, πάλι θα αναφερθώ στον Δημήτρη τον Μπέσα που ήταν πολύ, πώς το λένε, δεν θα πω πιστός, πρέπει να το πω έτσι, υποστηρικτής του να υπάρχουν τα μαθήματα της εκπαίδευσης. Και γινότανε θυελώδεις συνεδριάσεις μέσα με το φοιτητικό σύλλογο, όπου τα παιδιά αυτά, τα παιδιά μας λέγανε, γιατί είναι δικά μας παιδιά, λέγανε όχι, εμείς είμαστε καλλιτέχνες, όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Εντάξει, τελικά όλο το σώμα του φοιτητικού συλλόγου είχε διοριστεί στην εκπαίδευση 5 χρόνια μετά. Αυτό δεν το λέω, το λέω ως εξής τώρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Το να ασκεί κανείς καλλιτεχνική πρακτική και να είναι καλλιτέχνης, δηλαδή το να μπορεί, και εκεί πέρα είναι το πιο σωστό σημείο θεωρώ του ορισμού της UNESCO, είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από την εργασιακή επιβίωση. Βέβαια αυτό ακούγεται λίγο ρομαντικό σε μια περίοδο που υπάρχει αφενός μεν η πολύ έντονη ανάγκη για επιβίωση, αφετέρου ένα το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά στα μεγάλα κέντρα υπάρχει ο καλλιτέχνης ως καριέρα. Δηλαδή, επειδή το κεφάλαιο το οποίο και αυτό είναι καθαρά θέμα οικονομικό είναι τεράστια, αναγκαστικά ο άλλος. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε όλες τις μεγάλες αμερικάνικες σχολές δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν καλλιτέχνες που πηγαίναμε και βλέπαμε τα έργα τους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο Μητροπολιτικό Μουσείο, στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ήταν και οι δασκαλοί μας, και όχι μόνο σε εμάς, διδάσκαλοι. Το θεωρούσαν αυτονόητη τη διδασκαλία. Για να κρατάνε μια επαφή και για ένα πρόσθετο οικονομικό εισόδημα, αλλά κυρίως σε αυτά τα μεγέθη ήταν κυρίως η επαφή. Και αυτή η έννοια ότι συμμετέχω σε ένα γίγνεσθε. Αντίστοιχα τώρα και σε εμάς, πρέπει να πούμε βέβαια ότι, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει επισημανθεί, ότι από τους απόφοιτους
Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Αυτοί οι οποίοι κρατάνε ζεστή την επαφή με το καλλιτεχνικό διακύβευμα και την καλλιτεχνική πρακτική, και αυτό είναι διαπιστωμένο στατιστικά, μπορώ να την βρω τη στατιστική να σου δώσω, δεν ξεπερνάει ένα 5 με 10%. Δηλαδή από αυτούς οι οποίοι τελειώνουν τη σχολή, αυτοί οι οποίοι τελικά είτε έχουν διοριστεί, είτε κάνουν άλλες δραστηριότητες, είτε οτιδήποτε, αυτοί που πραγματικά παράγουν καλλιτεχνικό έργο, δηλαδή έχουν συμμετοχή, παράγουν έργο καταρχά. Γιατί μπορεί κάποιο να μην κάνει πολλές αφήσεις. Κάποια στιγμή το δείχνουν, το αναδεικνύουν και όλο αυτό, δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Επομένως θεωρώ ότι επί του πραγματικού οι σχολές, και αυτό μας διαφοροποιεί από τις σχολές καλών τεχνών του εξωτερικού και το σύστημα που υπάρχει αλλού, όπου είναι τελείως διακριτές οι σχολές οι οποίες δημιουργούν και εκπαιδεύουν καθηγητές καλών τεχνών και ανθρώπους που θα διδάξουν τέχνη, και από αυτές τις σχολές που είναι καθαρά School of Fine Arts, που λέμε, σχολές καλών τεχνών. Θεωρώ ότι το δικό μας σύστημα είναι καλύτερο. Γιατί πραγματικά δίνει τη δυνατότητα για 5 χρόνια ακόμα και άτομα τα οποία για κάποιους λόγους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά αίτια, από τη μη αναζήτηση κάποιου οντολογικού αιτήματος, από τη δυσκολία της ζωής, από οτιδήποτε άλλο, να έχουν περάσει μέσα από μια διαδικασία στην οποία αυτό το οποίο έχουν ζήσει είναι ένας καλλιτεχνικός πόλος, μια καλλιτεχνική Κυψέλη. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε στη Φλόρινα, και αυτό μας διαφοροποιεί κατά απόλυτο τρόπο από όλες τις άλλες σχολές, και εδώ έχει βοηθήσει πολύ και η Φλόρινα σαν πόλη, και όταν λέω πόλη ενώ συνολικά, και οι πολίτες και οι συνθήκες και το τοπίο και όλο αυτό τέλος πάντων που αντιπροσωπεύει μια πόλη ως όνομα αλλά και ως διαδικασία, και η ανάγκη, δηλαδή το ότι δεν είχαμε κτίρια εξ αρχής, μας ανάγκασε να αναπτύξουμε μια σύνδεση. Δεν κλειστήκαμε δηλαδή στο καβούκι μας, αλλά βγήκαμε παράξι. Και αυτό δημιούργησε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη σχέση, η οποία σχέση καταγράφεται. Δεν είναι τυχαίο, για να συμπληρώσω και αυτό που λέμε, ότι και εμείς το πρώτο μας μεγάλο διεθνές συνέδριο, γιατί έχουμε κάνει και άλλα που έγινε, που ήταν πέρυσι, ήταν για μια σχολή τεχνών του 21ου αιώνα. Όταν το κάναμε αυτό, κάποιοι θεωρήσαν ότι αυτό ήταν λίγο και λίγο ρομαντικό. Κι όμως εδώ στη Φλόρινα ήρθανε κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν όλες οι σχολές καλών τεχνών της Ελλάδας. Μας κάνανε την τιμή, συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, να έρθουν εδώ και θεσμικά αλλά και σαν δάσκαλοι και να μιλήσουν. Και η Φλόρινα έγινε το κέντρο της διαπραγμάτευσης αυτού του ερωτήματος που θέτει με πολύ εύκολο τον τρόπο και η Έφη, σε αυτό το εξαιρετικό πόνημά της, για το διάστημα κίνηση των 3-4 ημερών. Συνοψίζοντας λοιπόν και θέλοντας να καταθέσω τέλος πάντων το συμπέρασμά μου, είναι ότι θεωρώ ότι κείμενα σαν και αυτά της Κεδοκίμια βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δημιουργική κατεύθυνση, μας ανατροφοδότησε σε έφημες σκέψεις, με ερωτήματα. Πιστεύω ότι η έρευνα είναι ανοιχτή και θεωρώ ότι αν πραγματικά είναι ένα βασικό πεδίο έρευνά σου αυτό, έχει το κατάλληλο πεδίο, με την έννοια ότι είσαι σε μια πόλη που υπάρχει σχολή καλών τεχνών, έχει την τεράστια παράδοση στις κλασικές τέχνες, υπάρχει η όσμωσή μας με την κοινωνία σε πολλούς βαθμούς, από τον τρόπο που κάνουν πτυχιακές μέχρι τις πρακτικές που οι φοιτητές μας θεωρώ ότι κάνουν τα καλύτερα παιδαγωγικά από οπουδήποτε. Και βεβαίως το κυριότερο πάνω στο ότι, όπως έλεγε ο Καβάφης, θα κομίσουμε κι εμείς σε αυτό που λέγεται ελληνική και μακάρι και ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η εισήγησή σας μας συνεπήρε, νομίζω, όλους. Θα τα λάβω υπόψη μου. Το θέμα, νομίζω ότι κάθε ενότητα και το περιεχόμενο κάθε ενότητα είναι ανοιχτό πραγματικά για περαιτέρω διερεύνηση. Στη συνέχεια το λόγο θα πάρει η κυρία Σοφία Λιάντου Τάχου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Λίγα λόγια και για την κυρία Τάχου. Γεννήθηκε στη Φλόρινα, όπου κατοικεί και σήμερα, μέχρι και σήμερα. Το 2015 εκλέχθηκε και στο μέλλον. Το ευχόμαστε και να συνεχίσετε το έργο σας για πάρα πολλά χρόνια. Δύο. Το 2015 εκλέχθηκε πρωτοβάθμια καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Νέα Ελληνική Ιστορία και Ιστορία της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Σπούδασε στο Αριστοτέλειο, παρακολούθησε προπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεολικών Σπουδών, με μεταπτυχιακές στη Φιλοσοφική Σχολή, στο τομέα Παιδαγωγικής, διδάκτορα στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδαγωγικής Σχολής. Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλόρινας, όπου φυσικά και συνεχίζει ως καθηγήτρια πια, στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, διευθύνει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμες Εισαγωγής σε Ορνητικές Προσεγγίσεις στην Έρευνα και Διδακτική της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας, όπου μετέχουν και πάρα πολλοί καθηγητές και Έλληνες και το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης, εκλεγμένη γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης από το 2015 μέχρι σήμερα, μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Εταιρείας International Standing Conference for the History of Education και άλλων επιστημονικών εταιριών. Υπήρξε διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλόρινας, ακαδημαϊκό μέλος στην Επιστημονική Επιτροπή για τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας που αφορούσε στην καταβολέμψη της βίας των γυναικών. Συμμετείχε σε 63 συνέδρια πανελλήνια και διεθνή, με 43 άρθρα συμπρακτικά συνεδρίων. Συγγραφέας είναι 6 μονογραφιών, 4 συνολικά βιβλίων συνεργασία με άλλους ερευνητές, 64 συνολικά άρθρων. Και τα προσωπικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στη συγγραφή ιστορικών μυθιστορημάτων. Είναι γνωστό ότι έχει δημοσιεύσει 2 ιστορικά μυθιστορήματα με τον τίτλο Ζαφυρένια Μάτια και το δεύτερο Αγάπη η Τσιχάν. Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. Ευχαριστώ πολύ όλους. Πρώτα απ' όλα να πω ότι στην αίθουσα αισθάνομαι ότι εκτός από τα παιδιά μου, την κόρη μου και τον γαμπρό μου που μας τύπησε και ήρθε από την Ισπανία βέβαια. Και το δεύτερο παιδί μου που δεν είναι εδώ, αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά εδώ πέρα μέσα και το εννοώ σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου ότι συνδέθηκα με πολλούς εδώ στην αίθουσα, πολλοί μου κάνανε τη τιμή να με επιλέγουν και να συνεργάζονται ακόμα μαζί μου. Μία από αυτές είναι και η Εύφη που νομίζω ότι είχαμε μια μακρά συνεργασία, την ευχαριστώ που με τίμησε και μου ζήτησε να παρουσιάσω το πόνημά της. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί θα μας διαδικτούν στη συνέχεια και ελπίζω το Πανεπιστήμιο να έχει και πολλούς από αυτόν τον τόπο που είναι τόσο δημιουργικός. Και να πω ότι με τον Γιάννη τον Ζιώδο μας συνδέει μια μακρά συνεργασία στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου και ήταν από τους λίγους καθηγητές που μου ζήτησαν πραγματικά να περπατήσουμε τους Σακουλέβα και να μιλήσουμε για τη Φλόρινα με τους φοιτητές του και αυτό δείχνει πόσο την αγαπάει. Και η δική μου, ας πούμε, προσέγγιση, το βιβλίο ήταν μια καλοδεχούμενη εμπειρία. Ό,τι προέκυψε το βιβλίο ήταν μια πολύ ευρυθής ανάγνωση. Ήδη θεωρώ ότι δικαίωσε τις προσδοκίες μου από παλιά η έθνη με αυτό που έκανε και θεωρώ ότι θα τις δικαιώνει συνέχεια. Το κείμενο το οποίο ετοίμασα δεν θα το διαβάσω για να σας κουράσω. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Θεωρώ ότι η δική μου συμβολή έγκυται κυρίως σε αυτά που είπε ο συνάδελφος να παραθέσω και την ιστορική πινελιά. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, αν το ερώτημα είναι η σύγκρουση επαγγελματικής ταυτότητας ανάμεσα στους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, οι δύο ταυτότητες είναι η μία του δασκάλου και η άλλη του καθηγητή εικαστικών, του ζωγράφου, του καλλιτέχνου, του αρτίστα. Εγώ θα πρέπει να δώσω την ιστορική διάσταση του ζητήματος αυτού, πώς αυτό προέκυψε μέσα στον χρόνο και θεωρώ ότι μέσα από αυτό θα μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, στη συνέχεια και ερωτήματα. Εκείνο που στην αρχαιότητα προσδιορίζονταν ως δουλειά του εικαστικού, του ανθρώπου που παράγει ζωγραφική ή τις λοιπές εικαστικές τέχνες, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η χειρονακτική διάσταση της δουλειάς του. Ο καλλιτέχνης στον αρχαίο κόσμο παρήχε μια τέτοιου είδους δουλειά χαμηλού κόστους. Ήταν έξω από κάθε απόπειρα τεχνολογικής καινοτομίας. Η δουλειά του επέτρεψε την περίοδο της αρχαιότητας σε κάποιους άλλους να απολαμβάνουν τον χρόνο τους και να ασχολούνται με αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν δουλειά που προσυδειάζει στον ελεύθερο και που ήταν το αντίθετο από τη δουλειά που προσυδειάζει στον δούλο. Μην ξεχνάμε ότι γιατί θέλουμε την Ευρώπη, αλλά είμαστε
Έλληνες ακριβώς, γιατί οι πρόγονοι μας είπαν τη δουλειά με μια τονική παραλλαγή του όρου δουλεία, που σημαίνει ότι οι αρχαίοι μου πρόγονοι δεν θεωρούσαν ότι η δουλειά εκφράζει τον ελεύθερο, αλλά τον δούλο. Λοιπόν, άρα, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η δική τους εκδοχή για τα πράγματα είναι ότι κάποιοι άλλοι θα παράγουν και αυτοί θα ασχολούνται με τον διάλογο, με τη φιλοσοφία, με τα ερωτήματα. Και επομένως ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο δημιουργός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από το ρήμα δημιουργό, δεν ήταν και ο καλλιτέχνης, εντάσσοντας σε αυτούς, και ήταν επομένως ένας εξειδικευμένος διαχειριστής και δημιουργός πραγμάτων που κατασκεύασε. Μέσα εδώ εντάσσονται και η ζωγραφική που την βλέπουμε σε πολύ μεγάλη, σαν αρχαιολόγοι στα Αγγεία, με όλη τις παραστάσεις που απεικονίζουν, και το γεγονός ότι δεν διασώθηκαν οι ονομασίες τους οφείλεται ακριβώς σε αυτού του είδους τη διαχείριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις πορείες των καλλιτεχνών. Το μεσαίωνα έχουμε τον προσδιορισμό των 7 ελευθερίων τεχνών, όπως ονομάζονταν, liberales artes στα λατινικά, και εδώ έχουμε το trivium ή triadi, να το πούμε στα ελληνικά, και το quadrivium, όπου το ένα περιλαμβάνει τρεις μορφές, οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου, υψηλού στάτους εργασίες. Η μία είναι η γραμματική, η άλλη είναι η μελέτη της γλώσσας και η τρίτη είναι η ρητορική, η οποία ήταν και η τέχνη της ηθούς με τη διαλεκτική και τη φιλοσοφία να εμπεριέχονται σε αυτό. Ενώ αυτό που ονομάζουμε τετράδι ή quadrivium στα λατινικά ήταν τα μαθηματικά πεδία, επομένως η αριθμητική, η γεωμετρία, η αστρονομία και η μουσική, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν σε αυτό το πλαίσιο. Στις 7 μηχανικές τέχνες, οι οποίες είχαν χαμηλότερο κοινωνικό στάτους και επομένως διασφάλιζαν χαμηλότερο κοινωνικό στάτους στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν με αυτές και παρήγαγαν μέσω αυτών, ήταν αυτό που λέμε εμείς τα δημιουργικά επαγγέλματα, η ύφανση, η θωράκιση, η πλοήγηση, η γεωργία, το κυνήγι, ακόμα και η ιατρική, σαν δουλειά που εντάσσονταν σε αυτές τις 7 τέχνες, οι ζωντανές τέχνες ή αλλιώς εδώ εμπεριέχονται και η γυμναστική και ο αθλητισμός. Στην πρώιμη αναγέννηση, ξέρετε ότι της Ιταλίας ιδιαίτερα, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μιας ορισμένης κοινωνικής τάξης, έπρεπε να απέχει από τη χειρονακτική εργασία. Και η χειρονακτική εργασία ήταν το χαρακτηριστικό το οποίο εντάσσονταν με ευρύ τρόπο στη δουλειά ακόμα και του ζωγράφου και των λοιπόν καλλιτεχνών. Επομένως, εδώ έχουμε μια χαμηλού στάτους χειρονακτική δουλειά σε όλο το μεσαίωνα, όπου όμως ορισμένα πράγματα, όπως η ποίηση, θεωρούνταν μεγαλύτερου κύρους, γιατί η ποίηση είχε σχέση με τη γλώσσα και επομένως διασφάλιζε μέσα από αυτό ένα ορισμένο πνευματικό κύρος. Έτσι, η συμμαχία της με τη ρητορική και με τη γλώσσα την ανέβαζε, την ενέτασαν στο trivium και επίσης στο quadrivium εντάσσονταν η μουσική. Επομένως, αυτά τα δύο μπήκαν στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών, όποτε αυτά δημιουργήθηκαν στις αρχές του 15ου αιώνα στην Δυτική Ευρώπη και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, άφησαν μακριά τις δικαστικές τέχνες, όπου η διδασκαλία τους περιοριζόταν σε όλη τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων, στα εργαστήρια ή στις βιοτεχνίες, έως ότου ανέβηκαν, δημιουργήθηκαν οι ακαδημίες με αλφα κεφαλαίο, γεγονός που συνετέλεσε στην άρση των όποιων προκαταλήψεων αναφορικά με τις εικαστικές τέχνες. Φυσικά για να φτάσουμε στις ακαδημίες θα πρέπει να φτάσουμε στο 16ο αιώνα. Πρώτη που συγκροτείται είναι η Φλωρεντιανή Ακαδημία Σχεδίου και η άλλη, η οποία ιδρύθηκε στην Πολώνια από τον Ανιμπάλε Καράτσι, και αυτός μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Και αυτή μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Επομένως, σε όλη αυτή την, πριν φτάσουμε στις Ακαδημίες και στον 16ο, έχουμε την κατασκευή αντικειμένων και τον τεχνίτη, όχι τον καλλιτέχνη και τον εικαστικό δημιουργό, όπως με όρους σημερινής διαχείρισης θα λέγαμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο επαγγελματισμός προϋπέθεται τη μαθητεία. Η διδασκαλία, η διαδικασία της μαθητείας ήταν η εμπλοκή στα εργαστήρια, τα βιοτεχνικά, του ζωγράφου, του καλλιτέχνη, όπου τα πρότυπα ποιότητας ήταν δεδομένα και η προσωπική δημιουργία σχετικά περιορισμένη και είχε να κάνει κυρίως με την ανταπόκριση σε αυτά τα πρότυπα. Οι αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες βέβαια αμείβονταν σταδιακά, όλο και καλύτερα, είχαν τους προστάτες τους στα πλαίσια των ηγεμόνων της περίοδου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε το υψηλό κοινωνικό στάτους της ζωγραφικής και της πληθυντικής και αυτό για να συμβεί θα πρέπει να περάσουμε σε μία αλλαγή των αντιλήψεων, η οποία ξεκινάει από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Ο αγώνας τους είναι αρκετά μακρύς χρονικά και βασίζεται σε επιχειρήματα.
Ο πρώτος ο οποίος μπαίνει δυναμικά σε αυτό το πεδίο είναι ο Μπατίστα Αλμπέρτι, τον 15ο αιώνα. Διατυπώνει πρώτος την υπόθεση ότι πρέπει να υψωθούν οι καστικές τέχνες από το επίπεδο των μηχανικών τεχνών και αναφέρεται εκδίδει το 1435 το έργο του για τη ζωγραφική. Σύμφωνα με αυτά, λέει, οι καστικές τέχνες χρειάζονται ένα σταθερό θεωρητικό υπόβαθρο και εννοεί βέβαια την αναγωγή της ζωγραφικής στους μαθηματικούς κλάδους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο Γκουατρίβιου. Κατά τη δική του εκδοχή, ο ζωγράφος πρέπει να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχήθηκε λοιπόν επομένως να έχει καλή γνώση της γεωμετρίας. Επομένως, η διασύνδεση με τις επιστήμες θεωρεί ότι θα αναβιβάσει το στάτους των εικαστικών τεχνών και μάλιστα κωδικοποιεί και μια μέθοδο προοπτικής του σημείου με βάση την οποία θεωρεί ότι μπορεί να κατακτήσει αυτό το να βαθμίσει την ποιότητα του παρεχόμενου έργου. Ένας ακόμα γνωστός μας καλλιτέχνης, μαθηματικός και όλα τα υπόλοιπα είναι ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Αυτός είναι ο πιο επίμονος υποστηρικτής της ανύψωσης της ζωγραφικής στις ελευθέρειες τέχνες, κυρίως στα μη δημοσιευμένα γραπτά του, τα οποία μελετήθηκαν εκ των υστέρων, αναφέρεται στον επιστημονικό χαρακτήρα της ζωγραφικής και μάλιστα τον τεκμηριώνει με βάση τους κανόνες γραμμικής προοπτικής, οι οποίοι βασίζονται στη μελέτη της γεωμετρίας. Τα δύο αυτά συστατικά αποτελούν την βάση των στοιχείων, στα οποία στηρίζεται η μετέπειτα καταγραφή του πώς πρέπει να προσδιοριστούν οι καστικές τέχνες και πού ακριβώς να τοποθετηθούν. Θα αναφερθώ επίσης και στον Τζιόρτζιο Βασάρι, τον 16ο αιώνα, ο οποίος χωρίζει, προσπαθεί να ακολουθήσει έναν πολύ εύκολο κανόνα θεωρητικό. Λέει ότι το έργο της ζωγραφικής δεν είναι μόνο η ικανότητα του χεριού, αλλά είναι και μια σύλληψη, ένα σχέδιο, το οποίο ενυπάρχει και έχει διανοητικό χαρακτήρα. Δεν παράγουμε μόνο, δηλαδή δεν είναι προέκταση του χεριού μας αυτό που φτιάχνουμε, αλλά προϋποθέτει ένα γενές ταλέντο και μία δημιουργική δύναμη, αλλά πέρα από όλα αυτά ανάγεται σε ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο έχει να κάνει με τη ζωγραφική, την κριτική και την αρχιτεκτονική και αυτά είναι δουλειές διανοητικές και όχι χειρονακτικές. Επομένως, η προκατάληψη της περίοδου ότι χειρονακτικές δουλειές είναι χαμηλού κοινωνικού στάτους είναι εκείνες οι οποίες αρχίζουν σταδιακά να αλλάζουν και να αναθεωρούνται με τη θεωρία που ξεκινάει από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, για παράδειγμα, επιμένει ότι η ζωγραφική είναι πνευματική έκφραση. Ο Μιχαήλ Άγγελο Μπονοράτη δηλώνει ζωγραφίζουμε με τον εγκέφαλό μας, όχι με το χέρι μας. Και προσπαθεί να πει ότι ο ζωγράφος πρέπει να εργαστεί πρώτα με το μυαλό και στη συνέχεια με τα χέρια. Προωθώντας αυτή την ένωση της ιδέας, της εξεντανίκευσης της εργασίας, ο Βασάρι υποστηρίζει ότι το εκπαιδευμένο χέρι διαμεσολάβησε στην ιδέα που γεννήθηκε στο πνεύμα όμως. Και ο Μιχαήλ Άγγελο λέει ότι το χέρι που υπακούει στη διάνοια είναι μια επέκταση του ίδιου του νου. Και το 1590, όταν στείνεται πια από τον Γκαράτζι η Ακαδημία της Μπολόνια, τότε για πρώτη φορά ο ίδιος εξισώνει το χέρι του καλλιτέχνη με τη φωνή του ποιητή, προσπαθώντας σε μια αντιπαραβολή της δύο τέχνης να τις εξισώσει και για πρώτη φορά στην ιστορία να τις αναβάγει στο ίδιο στάτους θεωρητικό των τεχνών και των αξιών της κοινωνίας του. Μια άλλη πτυχή είναι ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες σταδιακά γράφουν διατριβές για την τέχνη, ενώ πέρα από αυτό γράφουν και αυτοβιογραφίες. Το 17ο αιώνα είναι φανής πια η αλλαγή. Οι καλλιτέχνες, οι καστικοί ειδικά, έχουν επαναδιαπραγματευτεί τη θέση και την αξία της τέχνης. Ακόμη και του τεχνίτη, τον έχουν ανεβάσει σε μια άλλη διάσταση. Η πρώτη, επειδή η περίοδος είναι αρκετά πρώιμη στην Δύση, τα πρώτα χαρακτηριστικά είναι η θεϊκή διάσταση της τέχνης, την οποία αναγνωρίζουν σε κάποιους καλλιτέχνες, όπως ο Άλμπρεχτ Ντύρερ ή ο Μιχαήλ Άγγελο, που το έργο τους θεωρείται ότι ξεπερνάει τη συνήθη πολιτισμική παραγωγή και μετατοπίζει τις πολιτισμικές αξίες της κοινωνίας. Η ταχύτητα με την οποία αυτά συμβαίνουν είναι διαφορετική από τη μία κοινωνία στην άλλη. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να δούμε στη συνέχεια, ως επαγγελματικό χαρακτηριστικό αλλά και ιδιότυπο ανθρώπινο χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών, είναι ότι περνάμε σε μια μόνιμη αντισυμβατική οπτική απέναντι στα κοινωνικά δρώμενα του καλλιτέχνη, των καλλιτεχνών και δημιουργία του τύπου του μποέμ καλλιτέχνη, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να αφισβητεί τα πάντα, ότι η τέχνη του είναι εκείνη που δίνει νόημα στη ζωή, η καλλιτεχνική έκφραση δίνει στυλ στην
πραγματικότητα στην κοινωνία, η αφοσίωσή τους είναι παραδειγματική απέναντι στην τέχνη και οικοδομούν μια αυτόνομη προσωπική καλλιτεχνική ύπαρξη. Το ρεύμα έχει συγκεκριμένα έργα έκφρασης και περνάμε στην διάσταση του ρομαντισμού, η οποία όχι μόνο παράγει την ατομική έκφραση και την εσωτερική ζωή του καλλιτέχνη την αποτυπώνει, αλλά θεωρεί την τέχνη ότι αντικαθιστάει τον ίδιο τον Θεό, η προσέγγιση της τέχνης ότι αντικαθιστά τον ίδιο τον Θεό και επαναπροσδιορίζει την ανθρώπινη ζωή και επομένως εδώ για το ρομαντικό καλλιτέχνη η πρωτοτυπία των έργων στην συναισθηματική διάχυση θεωρείται ότι υποκαθιστά την ίδια την πραγματικότητα και την υπαγορεύει τις βασικές συνιστώσεις της και ακόμα υποκαθιστά και την ίδια την επιστήμη γιατί αυτό είναι που λέει την αλήθεια. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης βέβαια μπορεί να είναι οτιδήποτε και πολλά ακόμα και επομένως μπορεί να συνδυάζει με ρεαλισμό τη σχέση όπως λέει και η Κυπροβούλου με την αγορά εργασίας και να ενταχθεί σε αυτή. Όπως και να έχει όμως, επειδή το έργο της έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε ταυτότητα, το identity, θέλω καταρχήν να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η ταυτότητα είναι κάτι το οποίο επαναδιαπραγματευόμαστε ή διαπραγματευόμαστε συνεχώς. Είναι μία υποκειμενική θεώρηση των πραγμάτων η οποία όμως αναδεικνύει αυτό που έχουμε μέσα μας με πολύ αφαντικό τρόπο, γιατί από την παγκόσμια κουλτούρα ο καθένας από εμάς αποδέχεται και αφομοιώνει ένα μέρος της σταδιακά και με βάση τα δικά του κριτήρια επιλογής. Επομένως, είναι μια ενέχει το στοιχείο της επιλογής, γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η ταυτότητα του καλλιτέχνη. Επομένως, η περαιτέρω ατμόσφαιρα είναι εκείνη η οποία οδηγεί στην άντληση μηνυμάτων για τον καλλιτέχνη, αλλά σε αυτό ακριβώς το τομέα η τέχνη παίζει ένα κυρίω ρόλο. Γιατί όπως η ταυτότητα είναι κατασκευή στην ουσία, την οποία εμείς διαπραγματευόμαστε με την ίδια λογική και η τέχνη συμβάλλει στη διαμόρφωση ταυτοτήτων, πολλές φορές άλλοτε περιττώντας κατεστημένες αντιλήψεις μέσα στην ιστορία κυρίαρχες τάσεις και ομάδες πολιτισμικές και άλλοτε η ίδια η τέχνη είναι εκείνη που οδηγεί σε ρηξικέλευθες επιλογές με αποτέλεσμα να έχει τη δυναμική να επαναπροσδιορίσει την κοινωνία. Αυτή η δύναμή της μελετάται κυρίως αναφορικά με την επαγγελματική ταυτότητα του καλλιτέχνη που είναι συνάρτηση και του περιβάλλοντος με στο οποίο βιώνει ο καλλιτέχνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας και του συγκείμενου μέσα στο οποίο βιώνουμε εμείς ως άτομα και αναφέρουμε σε όλες τις επιδράσεις που δεχόμαστε όχι μόνο από το άμεσο περιβάλλον μας, αλλά από το ευρύτερο. Το βιβλίο της επομένως, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ταυτότητας, είναι σημαντικό γιατί αναζητάει αν ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι ένα πολύ σήμαντο υποκείμενο που κατασκευάζει ταυτότητες ή που αποδέχεται και απορρίπτει κάποιες από αυτές, όλες πεπερασμένες, όλες φαντασιακές, έτσι, αν αποδέχεται τη μία ταυτότητα ή την άλλη ανάλογα με τα ερεθίσματα που υπάρχουν στον κοινωνικό του περίμενο. Η εστίασή της στα αναλυτικά προγράμματα της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλόρινα κάνει το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και πρωτοποριακό και το ερώτημά της επίσης να μας αφορά όλους. Όχι μόνο τη συγκεκριμένη συγγραφέα και τη δουλειά της, αλλά και να μας αφορά όλους που ανήκουμε σε αυτό το πλαίσιο και που εμείς με τη σειρά μας επίσης διαπραγματευόμαστε τον χώρο. Να πω ότι επιστημονικά το πεδίο είναι ανοιχτό. Τα μεθοδολογικά της εργαλεία είναι τελείως πρωτότυπα. Υπόθηκε ήδη και από το κείμενο της κυρίας Φωτολίδου ότι χρησιμοποιεί την κριτική ανάλυση λόγου και την κοινωνική σημειωτική, το discourse ανάλυση όπως λέμε εμείς. Μεθοδολογικά δεν έχει εξεταστεί, δεν έχει επιχειρηθεί μια τέτοια προσέγγιση για ένα τέτοιου είδους θέμα στον συγκεκριμένο χώρο χρόνο που το εξετάζει. Επομένως, από αυτή την άποψη είναι πρωτότυπο και η χρήση της μεθόδου αλλά και η εστίαση στον χώρο. Στη μικροϊστορία της Φλόρινας μας, επομένως, και ανοίγονται δρόμοι περαιτέρω έρευνας. Θα τελειώσουμε αυτό, νομίζω ότι μας αφορά. Αλλά θέλω να πω ότι ήδη στον ευρύτερο χώρο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να διαλεγόμαστε ως ακαδημαϊκοί και με τον ευρύτερο χώρο, με την παγκόσμια κουλτούρα, στο πεδίο του Art and Education έχουμε όχι μόνο μελέτες αλλά και διατριβές, οι οποίες ακολουθούν τα εναγώνια ερωτήματα αν η τέχνη πρέπει να περιέχει την παιδαγωγική και την εκπαίδευση ή όχι. Έχουμε περιοδικά ολόκληρα και κείμενα ολόκληρα, τα οποία αναζητούν, ας πούμε το Reculating the Identity of the Artist Teacher, η διατριβή, ας πούμε, το 2014 στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο δείχνει ότι ο δρόμος που πατάει συμβράττει με συναντώνται τα ενδιαφέροντά της και επομένως διαλέγεται με ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο και ακαδημαϊκό
και φέρνει την τοπική ιστορία, και αυτό είναι το σημαντικό, μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου πλαισίου της τέχνης. Οι διαφορές της, αυτά που κάνουν πρωτοποριακή τη δουλειά της, είναι ότι εξετάζει τη διάσταση αυτή με εργαλείο ακριβώς αυτό που είπα, τα μεθοδολογικά της εργαλεία, που εντάσσονται σε ένα ήδη πρωτοποριακό πεδίο, τη γλωσσική στροφή γενικότερα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες. Το δεύτερο είναι ότι οι ερευνήτες χρησιμοποιεί, εντάσσοντας στους σκοπούς της μελέτης τις ταυτότητες, τις αναζητά ως κατασκευές, μιλάει θεωρητικά και για την σημασία των ταυτοτήτων και το διαχειρίζεται πολύ σωστά εδώ. Άρα η θεωρητική της συσκευή είναι εκείνη η οποία μπορεί να την οδηγήσει σε πολύ μεγάλες, ας πούμε, προσεγγίσεις σχετικά με το γενικό και το ειδικό που περιέγραψα, γενικά την ακαδημαϊκή εμπειρία σαν σύνολο και αυτό που ισχύει στην Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλόρινας σαν υποσύνολο, σε τρίτερο συνόλου με το οποίο διαλέγεται και επιχειρεί αλληλεπιδράσεις. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα μικρό δείγμα βέβαια και επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για γενικεύσιμα αποτελέσματα, ούτε αυτό βέβαια είναι το ζητούμενό της. Αλλά η ανάδειξη των επιμέρους μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά συμπεράσματα σχετικά με το πώς το ένα μπορεί να προσδιορίζει το άλλο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που βγαίνει μέσα από τα ερωτήματα κυρίως, γιατί οι ερωτώμενοι δεν παίρνουν θέση αρχικά, αλλά φαίνεται αυτό και από αυτό που είπε ο κ. Γιώργος, ότι επιλέγουν όντως να προσαρμοστούν στην εξισορρόπηση των δύο δεδομένων. Αυτό δείχνει ότι αυτοί που σχεδίασαν τη σχολή και ιδιαίτερα ο συνάδελφος που δεν είναι ζωή, ο Τάκης Βέζας, όντως ήξεραν να το διαχειριστούν σωστά την χρονική εκείνη τη στιγμή. Και εκείνο που δεν αποδεικνύεται και θα ήθελα να το συστήσω να το συνεχίσει, γιατί νομίζω ότι έχει όλη τη δυναμική να το κάνει, είναι κυρίως το επόμενο βήμα της να έχει σχέση με τον πολιτισμικό χώρο της πόλης και πώς αυτό επιδρά πάνω στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων διαδρομών και επιλογών. Νομίζω ότι είναι στον κατάλληλο χώρο και ήδη η Σχολή Εργαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που έχει αγκαλιαστεί τόσο πολύ από τους συναδέλφους και όπως είπα και προηγουμένως, ο κ. Γιώργας νομίζω ότι έχει συλλάβει αυτό που λέμε την περαίουσα ατμόσφαιρα και το τι υπάρχει εδώ πέρα, μπορεί να την βοηθήσει να συνεχίσει και να δώσει απάντηση στο ερώτημα πώς αυτή η τοπική ιστορία, αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, αυτό που οικοδομήθηκε στην περιοχή και που υπάρχει για άλλους στον αέρα, ξέρω εγώ, που αναπνέουμε για άλλους, στην κουλτούρα και στο περιβάλλον μας. Πώς αυτό τελικά είναι εκείνο το οποίο δίνει και επηρεάζει την ταυτότητα του εικαστικού καλλιτέχνη στην Φλόρινα και πώς αυτό επηρεάζει ευρύτερα εμάς που ανήκουμε στο συγκεκριμένο χώρο. Για μένα το αξίζει η κοινωνία της πόλης να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Είναι ένας πολιτισμικός χώρος, η κοινωνία της πόλης, όπου γεμάτος αντιφάσεις. Προοδευτικός και αντιδραστικός μαζί, ρομαντικός και μποέμ, με σαφείς τους κώδικες ανάγνωσης της καλλιτεχνικής έκφρασης, ως αντίποδα της συμβατικής αντίληψης της ιστορίας και γέννη των κοινωνικών συμβάσεων. Και θεωρώ ότι πρέπει να αξιωθεί τέτοιων μελετών η πόλη μας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αυτή που περιβάλλει με αγάπη τη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Είναι η πόλη, επιτρέψτε μου να πω, επιλεκτικά τελείως, ας πούμε, του Βυζάντη, του Πέσα, του Κούλη, του Μιλώση, των οποιονδήποτε διαμόρφωσαν ακριβώς αυτή την αντίληψη και συνιστά ένα ευρύτερο πλαίσιο μυρηνικό, αντικό, φορμιστικό πρόσημο που πάντα στεκόταν με σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη, αλλά και απέναντι στο δάσκαλο της τέχνης, αλλά και της ζωής. Κυρία Κυπουργούλου, έχετε δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Για τις πολύ σπουδαίες πληροφορίες και για τα καλά σας λόγια και την πρόταση της σύσταση, ας το πούμε έτσι, τη συμβουλή που δώσετε την επιστημονική. Θα τα λάβω υπόψη μου. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, συνεχίζοντας έτσι σε ένα τοπικό επίπεδο και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της πόλης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την που μου κάνατε. Από εδώ και πέρα θα περιμένουμε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια, να γίνει ένας διάλογος. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είτε εμένα, είτε τον κύριο Ζιώγα και την κυρία Ελιάδου Τάκου, να γίνει μια συζήτηση σχετικά με όλα όσα ακούστηκαν εδώ.